Ο κύριος Ρωματιδής. Κυρίες και κύριοι, η άμεση απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον μια χώρα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξή της έχοντας ένα υπέρμετρο επίπεδο χρέους είναι σαφώς ότι βεβαίως και μπορεί να τη θέσει σε κίνδυνο υπό την προϋπόθεση και με δεδομένο ότι σωρευτικά συνδέονται η έλλειψη παραγωγικής δυνατότητας και η μη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Είναι αυτά για τα οποία μιλούσαμε 10 χρόνια πριν για την ελληνική οικονομία που μας θύμισε ο Αντώνης. Εγώ θα κάνω 4 παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ενδεικτικές. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με την εξέλιξη του χρέους, που όλοι γνωρίζουμε, όπου δηλαδή από το 2001 μέχρι και σήμερα εκτινάχθηκε από το 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 180% και σύμφωνα με νεότερες προβλέψεις πηγαίνει μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει και το 180%. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δανειζόμασταν ακόμα και σε περιόδους όπου είχαμε μεγαλύτερο ΑΕΠ. Αυξανόταν το ΑΕΠ και εμείς συνεχίζαμε να δανειζόμαστε. Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με την εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, που είναι και αυτή σχετική με το προηγούμενο παράδειγμα του χρέους. Ότι δηλαδή από το 2001 μέχρι το 2010, με ένα ΑΕΠ τότε 152 δις στο 2010 και 222 δις στο 2016, στο 2010, βλέπουμε ότι το επίπεδο της ανεργίας, ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας εξακολουθεί να είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή κινείται γύρω στο 9 με 10%. Και να σκεφτεί κανείς ότι περάσαμε και περιόδους όπου το ΑΕΠ ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, όπως δηλαδή το 2008 και το 2009, όπου φτάσαμε ΑΕΠ 240 δις και η ανεργία εξακολουθούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα δομικό στην οικονομία. Δανείστηκα επίσης από το πρόσφατο πόνημα του οικονομολόγου Δημήτρη Ιωάννου ανατέμνοντας την κρίση. Δανείστηκα μία αναφορά που έκανε στη συμβολή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ του κλάδου των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, που είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ το κατακεφαλήν εισόδημα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι επέρασε από το 2001 και μετά, επέρασε από την περιοχή του 19% μέχρι το 25%, δηλαδή κυμαινόταν σε αντίθεση με ένα αυξανόμενο ποσοστό συμβολή στο ΑΕΠ των μη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, εκείνων δηλαδή που δημιούργησαν κατά βάση την κρίση και την ελληνική φούσκα, και βλέπουμε ότι έχουμε αιμονή στο να μην παράγουμε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Το συμπέρασμα από αυτή την παρατήρηση είναι ότι η απίσκνωση του παραγωγικού ιστού της χώρας οφείλεται στο δομικό πρόβλημα της υπερίσχυσης του κλάδου των μη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων εναντί εκείνου των διεθνώς εμπορεύσιμων, που σε συνδυασμό με την εξ αυτού του λόγου στρεβλή υπερκατανάλωση απετέλεσε μία από τις κέρυες, αν όχι την πιο κύρια αιτία της έξαρσης τόσο του ιδιωτικού όσο και του εξωτερικού δανεισμού. Αναφερθήκαν οι προηγούμενοι ομιλητές στην τέταρτη παρατήρηση που θα έκανα, που έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, που όλοι γνωρίζουμε, και φαντάζομαι ότι το μόνο που θα έπρεπε να θυμίσω είναι ότι έρχεται ο ελληνικός προϋπολογισμός να καλύψει το 10 περίπου του ΑΕΠ για να καλύψει το κενό του ασφαλιστικού συστήματος, όταν, όπως αναφέρθηκε πριν, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 2,5%. Δηλαδή, ενός συστήματος το οποίο είναι μη βιώσιμο, μοιραίο για την οικονομία της χώρας, ένα σύστημα όπου στην ουσία πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι 2.900.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έρχονται να στηρίξουν 700.000 εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, 1.200.000 περίπου χιλιάδες ανέργους και 2.900.000 συνταξιούχους, δηλαδή μια αναλογία 1:1,5.
το συμπέρασμα από αυτήν την παρατήρηση, την τέταρτη και τελευταία που είχα να κάνω, είναι ότι το ασφαλιστικό μαζί με τη μισθοδοσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι σήμερα πια οι βασικότεροι παράγοντες που ευθύνονται για την θηριώδη διόγκωση του δημόσιου χρέους της χώρας. Αυτές όμως όλες οι τέσσερις παρατηρήσεις που κάναμε, ανεξάρτητες μεν μεταξύ τους, αλλά απόλυτα ενδεικτικές, δείχνουν ότι μέσα στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας υπάρχει μια κακοήθηση υπερπλασία, υπάρχει ένας καρκίνος, ο οποίος δεν έχει αντιμετωπιστεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Και επειδή σέβομαι τον χρόνο, και εγώ θα είμαι λίγο ταχύτερος από τους προηγούμενους ομιλητές, θα ξεπεράσω ό,τι μίλαγα για μεταρρυθμίσεις, αλλά θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι αυτή ακριβώς η υπερπλασία είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ένα πλέγμα συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων σε κάθε τομέα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το κράτος, στην παιδεία, η οποία πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, στον πρωτογενή τομέα που σε συνδυασμό με τον τουρισμό και τον πολιτισμό πρέπει να είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη. Όλα αυτά σε συνδυασμό επίσης και με την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας από τα δεσμά της, αυτά είναι οι μεταρρυθμίσεις που τότε με τον Γιάννη Στουρνάρα και αργότερα με τον Προβόπουλο και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο τονίζαμε κατ' επανάληψη ότι έπρεπε να γίνουν 10 χρόνια πριν. Και αν πάρετε τις εκθέσεις του διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος, δεν νομίζω ότι κουράζεται ιδιαίτερα να κάνει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποιοδήποτε διοικητής, να κάνει εκθέσεις αιτήσεις, καθώς το περιεχόμενο του είναι ταυτόσιμο. Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις τώρα. Μεταρρυθμίσεις έλεγαν τότε, μεταρρυθμίσεις έλεγαν και τώρα. Μάλιστα, ο Γιάννης Στουρνάρας μιλούσε και για μια αύξηση και για μια ανάπτυξη στα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα το διαψεύδει. Εν πάση όμως περιπτώσει, γεγονός είναι ότι η ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια, μαζί με τα άλλα, και πάνω απ' όλα, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι θα έπρεπε να προσέξουμε ώστε οι μεταρρυθμίσεις αυτές να μπορεί όλους αυτούς τους άξονες που προανέφερα της οικονομίας να μπορέσουν να τους ενεργοποιήσουν για το καλό της χώρας, θα πρέπει να πάμε να αντιμετωπίσουμε και τη σημερινή κατάσταση σε αυτό που πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου. Πράγμα το οποίο χρειάζεται ηγεσία. Και αν σε κάτι χρειάζεται το μαντίο των αδελφών, είναι να μας πει ποιος θα ήταν εκείνος ο Έλληνας πολιτικός που θα τολμούσε σήμερα να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του μνημονίου, ούτως ώστε από άκρος ηφαισιακό, όπως έχει καταλήξει να είναι, δεν ήταν αυτός ο προορισμός του, κατέληξε να καταλήξει να είναι άκρος αναπτυξιακό. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την πορεία αυτής της επαναδιαπραγμάτευσης, η δικιά μου η πίστη είναι ακλόνητη. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε για τίποτα άλλο αν δεν βάλουμε μπροστά το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Είναι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε. Διότι όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα σε διαρθρωτική κατάρρευση καλείται μέσα στα επόμενα 8 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος, να πληρώσει 51 δις για την εξυπηρέτηση του χρέους, ξεκινώντας με 5 δις μέσα στο 2016 και με αποκορύφωμα 18 δις μέσα στο 2022, αντιλαμβάνεστε ότι καμία οικονομία δεν μπορούσε να τα αντέξει. Γιατί εδώ πέρα θα έπρεπε να πω, παίρνοντας λόγια από προηγούμενο μιλητή, ότι υπάρχει και καλό και κακό χρέος. Αυτή η επαναδιαπραγμάτευση πρέπει να βασιστεί επάνω στο γεγονός ότι θα έχουμε περαιτέρω δανεισμό, αλλά αυτός πρέπει να είναι καλός δανεισμός, να πάει δηλαδή στις δημόσιες επενδύσεις, να πάμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που εάν το κάνουμε στα πλαίσια ενός καλού δανεισμού, μπορούμε να κινητροδοτήσουμε και να κινητοποιήσουμε και την υπόλοιπη επιχειρηματικότητα, η οποία είναι σήμερα κλινικά νεκρή. Εκείνο δε που θα ήθελα να πω είναι ότι χρειάζεται μέσα στα πλαίσια αυτά της επαναδιαπραγμάτευσης, που νομίζω ότι κανείς από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν έχει την τόλμη να τα κάνει, χρειαζόμαστε σοκ μέτρα για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Χρειαζόμαστε να πάμε από την λογική των αριθμητικών ισοδυνάμων με τα οποία ασχολούνται δυστυχώς υπουργοί οικονομικών σήμερα, καθιστάμενοι αυτοσχέδιοι, οι λογιστές της σουίτας του Χίλτον, να πάμε στα δυναμικά ισοδύναμα. Πώς δηλαδή θα μεγαλώσουμε τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας μέσα πάλι από γενναία μέτρα. Ο χρόνος. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τελείωσα, κύριε Παπαγιαννίδη.